εγγραφές και κουδουνάκι. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Εδώ με το φίλο το Γιάννη. Βλέπετε τώρα ότι σφίγγει χτυπώντας αυτή τη σιδεριά που λέγεται κόντρα. Βλέπουμε, παιδιά, εδώ πέρα το επίπεδο που εμφανίστηκε το σκυρόδεμα, έτσι, η σκυροδέρτιση, τη βλέπετε νοπή, γιατί τώρα εμφανίστηκε τόσο αυτή όσο και αυτή εδώ και άνοιξε ο χώρος και εδώ, παιδιά, θα μπουν πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα. Καλώς τον κύριο Γιώργο, τον K90, είναι από τους πιο μεγάλους σε ηλικία εξίδες, ο κύριος Γιώργος. Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα μπουν οι προκάτε οι σκάλες, έτσι. Θα αφήσω εδώ τις τρύπες, θα μπουν οι προκάτ οι τρύπες, οι προκάτ οι σκάλες. Φεύγω ζούπιτος, ένα λεπτό εδώ πέρα από το τομέα 5, εδώ που δίπλα θα γίνει η είσοδος. Λοιπόν, συνεχίζω το πρώτο βίντεο, λογικά από την ταράτσα. Να πάω και αυτό εδώ πέρα λίγο, ενδιαφέρον είναι. Από κάτω προς τα πάνω. Ο τομέας ο 5 που βάζουν τα παιδιά τις τοξοειδές αυτές, ξυλίες κτλ. Για να συνεχίσουμε τώρα, αυτό το βλέπουμε από κάτω προς τα πάνω. Να πάμε να δούμε τώρα από πάνω προς τα κάτω. Παιδιά, αριστερά στην οθόνη, στο κέντρο της οθόνης, είναι πάλι ο Θάνος που έχει βγάλει αυτό το υποστήριγμα, το ξεβιδώνει. Είναι τομέα 5 στα δυτικά, από δυτικά γίνεται η λήψη. Και ο άλλος είναι ο Κυριάκος, έτσι, που αυτή τη σφήνα, ξέρω εγώ, βλέπετε, παιδιά, κόντεινε πολύ αρκετά. Μπήκε η μία μες στην άλλη. Να δούμε πώς θα ξεκαλυπωθεί, πώς θα πάρουν δηλαδή το λατάκι. Θάνο, φεύγει το λατάκι τώρα, θα κατεβάσει το λατάκι, Ωραία. Να δούμε, παιδιά, πώς θα φύγει. Θάνος και Κυριάκος, εν ώρα δράσης. Βλέπετε, παιδιά, το κατεβάζουνε, θα το συμβάξουνε τώρα προς τα κάτω, να αντανιαστούνε κάτω και μετά σιγά σιγά ο κερανός, ό,τι είναι αντανιασμένο σε ξύλο, να τα πάρει και να τα πάρει στον αγωνιστικό χώρο. Και η ζωή συνεχίζεται. Όπως σας έχω πει, το κανάλι είναι της ΑΕΚ, είναι ένα αθλητικό κανάλι που περιγράφει την Αγιασοφιά και αγώνες της ΑΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο μου, το Βούλγαρη, ο οποίος, το Βαγγελάκη, ο οποίος μου στείλε τα πλάνα που τράβηξε στο γήπεδο του Νταλούς, στον αγώνα και πριν τον αγώνα. Και επειδή, παιδιά, είμαι πλέον κοντά στα 50 και βλέπω την μπάλα με ένα άλλο μάτι, με ένα άλλο πρίσμα, θα ήταν άδικο εκ μέρους μου μια ελληνική ομάδα που εχθές έκανε μια νίκη μεγάλη, έτσι να μην την αναφέρω. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα πείτε, τι λες ρε, είσαι ΑΕΚ, αλλά, παιδιά, μόνο με την ένωση μπορούμε να κάνουμε πράγματα όλοι μας, έτσι. Και μακάρι οι Ολυμπιακοί, έτσι, να κάνουμε και εμείς μεγάλες επιτυχίες, έτσι ώστε και αυτοί να μας παραδεχτούν, γιατί η μπαλίτσα είναι, παιδιά, ένα θέαμα είναι, καθόμαστε και το απολαμβάνουμε. Να σας πω και τούτο για να καταλάβετε το ποιόν μου. Μέχρι και πιο πριν γίνω πατέρας, ήμουν ο μεγαλύτερος αντιολυμπιακάκιας. Όποιον και με τουρκική ομάδα να έπαιζε Ολυμπιακός, δεν θα ήμουν Ολυμπιακός. Αλλά μεγαλώνοντας, ρε παιδιά, να πω τη μαύρη μου αλήθεια, παλίτσα είναι. Να χαρούμε τις επιτυχίες των ελληνικών ομάδων. Και ας παίζουν στον Ολυμπιακό τόσο πολύ ξένοι. Ο Ολυμπιακός ακούστηκε, η Ελλάδα ακούστηκε, έτσι. Εγώ είμαι φόλα ΑΕΚ. Ο γιος μου είναι φόλα ΑΕΚ, η κόρη μου μεγάλη φόλα ΑΕΚ και η κόρη μου μικρή φόλα Γαύρος. Έτσι. Ένα άτομο της οικογένειας εκτές πανηγύρισε. Και ας μείνετε τον αγώνα. Λοιπόν, είδαμε, παιδιά, πώς γίνεται το ξεκαλύπωμα. Ανεβαίνω τώρα τα ταράτσα. Από εδώ, παιδιά, θα σας καλημερίσω. Σήμερα, Παρασκευή,
14 του Δεκέμβρη του 2018. Full σκηνοθέτηση στον τομέα 5. Να ψάξω και να χαλάσω. Εδώ. Βλέπουμε, παιδιά, στο κέντρο της οθόνης και λίγο προς δεξιά τον χειριστή της πρέσας. Αυτή εδώ η φατσούλα εδώ πέρα, άκρη αριστερά, ο Χοντρούλης, ο Άρχοντας. Πάμε, παιδιά, ώρα σκυροδεσίας. Δεν ξέρω τώρα τι σκυροδετούν, αλλά σκυροδετούν. Θέλω να επαναλάβω, παιδιά, ότι είτε αύριο είτε τη Δευτέρα, όπως μου είπε ο γερανίστας, ο Νικόλας, θα μπουν οι προκάτ ή οι σκάλες στο τομέα των 5 και των... Στο τομέα 5, όχι και των, στο τομέα 5, δεν έχει άλλον. Ο 6 ακόμα να περιμένει. Να σας δείξω ακριβώς που, παιδιά. Γιατί εχθές πάλι δεν θυμήσατε τα βίντεο. Πάλι κλάψα. Πάλι δεν. Μου φάγανε το μπιφτέκι μου. Λοιπόν, ο Ρεξάτος είμαι, παιδιά. Σήμερα εδώ που θα δείξω τώρα την τρύπα. Εδώ και πάνω. Βλέπετε τη σκάλα. Θα μπει σκάλα και εδώ. Σκάλα και εδώ. Σκάλα και εδώ. Έτσι. Να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Εμείς κοιτάμε τη σκυροδεσία. Αδόκιμος όρος, σκυροδέτηση του τομέα 3. Τι να πω το πάρω, ρε γάμο, το γίνεται χοντρό παιχνίδι. Όχι μόνο γίνεται παιχνίδι στο τομέα 3 στα κάτω, αλλά γίνεται χοντρό παιχνίδι και στο τομέα 3 στα πάνω. Όσοι λέτε ότι βγάζω πολλά παρτάκια, παιδιά, είναι τόσα τα γεγονότα, τα οποία δεν προλαβαίνω να τα βγάλω σε 2-3 παρτάκια. Και επειδή τα βίντεο θα μείνουν για το πώς χτίστηκε η Αγία Σοφιά, έτσι, θέλω να μείνει το υλικό, να είναι πολύ το υλικό, να το απολαμβάνουμε στα μεταγενέστερα χρόνια. Βλέπετε να περνάει τώρα εδώ πέρα, να περνάει οι αλυσίδες του Γερανού, του Κώστα, του Νεστορίδη. Λοιπόν, πιο ψηλά η κάμερα. Να δείτε, παιδιά, τι γίνεται παιχνίδι εδώ πέρα. Πάμε. Ζουμάρουμε δυναμικά. Εδώ είμαι καλά. Δένω το φακό εδώ. Να δούμε το τι γίνεται. Ψηλά. Αυτό κατεβαίνει τώρα το καλούπι. Είναι ο τομέας ο 3 στον πυλώνα. Ο πρώτος πυλώνας, ο βόρειο-ανατολικός. Υπάρχουν εκεί αρκετά παλικάρια μαστόρια, τα οποία κάνουν αυτό που δείχνει ο φακός, γιατί εγώ με το μάτι δεν τα βλέπω. Πάμε λίγο παρακάτω να δούμε και πού είναι το ένθετο, πόσο έχει ανέβει ο πυλώνας από το ένθετο. Το βλέπουμε. Έτσι. Και με αυτά και με αυτά κλείνω το πρώτο παρτάκι, παιδιά. Να πάω στο δεύτερο. Φίλοι, εγγραφέ το κουδουνάκι στο Black Horse της ΑΕΚ. Έτσι, μπράβο. Στο Black Horse της ΑΕΚ.